Κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι της Ελλάδας. Λέγομαι Άγιος Γιώργος, είμαι πρόεδρος των επαγγελματιών μεσοκόμων για την Μεσσηνία, την Αρκαδία και την Λακωνία. Είμαι 40 χρόνια επαγγελματίας μεσοκόμων. Θέλω να σας θέσω 2-3 προβληματάκια. Ένα θέμα σοβαρό τα τελευταία χρόνια είναι τα εισαγόμενα μέλη. Και δεν κρυβόμαστε πιο πολύ το Κινέζικο, αλλά ανησυχώ λίγα. Εμείς ζητάμε να μην παίρνουν εισαγόμενα μέλη. Μας λένε ότι δεν γίνεται. Ωραία, μπαίνουμε. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε η πολιτεία να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να δει από τη στιγμή που παίρνουν τα μέλη που καταλήγουν. Αφού μπήκαν στα εισαγόμενα, πρέπει να ακολουθούν σαν εισαγόμενα. Γίνονται παράνομες ειδοποιήσεις. Εγώ δεν μπορώ να τους ελέγξω. Εσείς πρέπει και συμφωνείτε. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Ένα άλλο πρόβλημα. Το κορονοϊό προέκυψε τώρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφωνία για βοήθεια, αλλά πρόβλημα έχουμε. Είχαμε τις μετακινήσεις, είχαμε τις πωλήσεις μας, τη διάθεση του μελιού, μέχρι εκεί. Περιμένουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε βοήθεια. Ένα άλλο θέμα ακόμα, το οποίο προέκυψε τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχει τεθεί και στο Υπουργείο, στο Φαρμακά, ένα δάσος στο Άργος. Εκεί παίρνουν λύσια για το έλα. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια κατασκήνωση της Εκκλησίας που ανήκει στο Άργος, όπου βάζουν σε αυτόν τον δρόμο που υπάρχει κατασκήνωση, παίρνουν λύση. Όπως και φέτος, επειδή η κατασκήνωση αυτή δεν λειτουργούσε, ήταν κλειστή για πολλά χρόνια. Πήγε ο Μητροπολίτης λοιπόν του Άργους να πάει στην κατασκήνωση. Φυσικά είχαν λύσει στον δρόμο και υπήρχαν εμπόδια. Κατάφερε όμως αντί να ακολουθήσει μια οδόνα αυτή τη συνεννόηση να φύγουν με εισαγόμενα από τον δρόμο, να βγάλει μια διαταγή τοπικά εκεί των δασαρχείων του Άργους και να απαγορεύσει τα μελίσια, αν είναι δυνατόν, για 20 χρόνια να μπαίνουν στο δάσος του Φαρμακά. Αυτό είναι πρόσφατα. Υπογράφει τώρα, τον Ιούνιο του 20. Πού θέλω να καταλήξω. Η μέλισσα διώκεται και δεν πρέπει να διώκεται. Μέλισσα σημαίνει επικονία. Επικονία σημαίνει διοπικιλότητα, σημαίνει ισορροπία στο περιβάλλον και πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι. Αν θέλετε το θέμα αυτό, κοιτάξτε, το είναι πρόσφατο. Και ένα τελευταίο ακόμα, γίνονται κάποιες εκπαιδεύσεις στους μελισσοκόμους κάθε χρόνο. Και γίνονται την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου, που οι περισσότεροι μελισσοκόμοι είναι στα βουνά. Το έχουμε πει και άλλες φορές και ζητάμε οι εκπαιδεύσεις να γίνονται τους χειμερινούς μήνες και όχι τους ελληνούς. Μια απόφαση χρειάζεται. Τόσο δύσκολο είναι, τόσα χρόνια το ζητάμε. Κάντε το εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Όπως καταλαβαίνετε,